που λειτουργούμε και μπορούμε να λειτουργούμε σε αυτό το περιβάλλον. Σε αυτό το τομέα έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα, βήματα που δεν έχουν γίνει δεκαετίες. Και όσον αφορά τη λειτουργία των τηλεοπτικών καναλιών, πριν λίγες μέρες ο Νίκος ο Παπάς έβαλε τους νέους κανόνες για το διαδίκτυο, για το επαγγελματικό διαδίκτυο, για το Μητρό που πρέπει να υπάρχει. Σε λίγες μέρες θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για το πώς έπρεπε να είναι ο χάρτης συχνοτήτων και δεν είναι, που ήταν ένας από τους λόγους που είχαμε πιθανά το μαύρο στην ΕΡΤ. Επομένως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εξορθολογιστεί ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και το είπα έτσι λιτά, να έχουμε όλοι δουλειές. Και το έλεγα σκεφτόμενοι και συναδέλφους εκτός αυτού του κτηρίου. Κύριε Μιχηλιδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει... Διότι είναι πολλοί άνθρωποι Βέβαια. Που ζουν αυτή τη στιγμή σε μεγάλη έτσι, αναταραχή. Έτσι είναι. Υπάρχει... Καταρχάς, υπάρχει για πρώτη φορά η δέσμευση στα δυτικά κανάλια να έχουν ελάχιστο προσωπικό και συγκεκριμένες ειδικότητες για να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί είχαμε ιδιωτικά κανάλια με πανελλαδικά με 10 έως 12 δημοσιογράφους, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και βέβαια, συνολικότερα, το πρώτο μέλημά μας είναι και η μεγάλη μάχη και ο αγώνας που κάνουμε είναι να μειωθεί η ανεργία. Και ήδη τα πρώτα δείγματα που υπάρχουν, όχι από εμάς, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι η μείωση της ανεργίας και μάλιστα αρκετά πολύ. Αυτά βέβαια μας τα έλεγε παλιότερα και ο κύριος Βρούτσης, αλλά τότε τον αμφισβητούσατε. Όχι, δεν τον αμφισβητούσαμε. Την Ελληνική Στατιστική Αρχή λέμε. Δεν λέμε τι λέμε εμείς. Ναι. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή τι λέει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε αυτά που είναι τώρα στις τελευταίες ώρες, το κομμάτι για το ελληνικό. Και έχουμε και μια επίκαιρη απορία. Ναι, ναι. Στο μισό λεπτό. Λοιπόν, τι η έχει γίνει απορία... τώρα, γιατί εκφράσατε την αντίθεσή σας, εν πάση περιπτώσει, είπατε, αφήσατε εχμές σχετικά με το ελληνικό και την... μόλις είχε πέσει το μελάνι έτσι, και είχαν πέσει υπογραφές. Κυρία Μιχαλιδάκη, μάλλον δεν έχετε διαβάσει το τι είπα. Τα έχω όλα μπροστά μου, τα έχω διαβάσει πολύ αναλυτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γεφτείτε μας. Καλό θα ήταν λοιπόν να... μην υπάρχει... Δεν είπα ότι το τίμημα θα έπρεπε να ήταν πολλαπλάσιο. Το έλεγα και το λέω και σήμερα, βεβαίως. Ναι. Και ποιος δεν το λέει. Πείτε μου εσείς κάποιον άνθρωπο που ξέρει για τις τιμές της αγοράς, για τις αξίες της γης, που λέει ότι... Νάτος και ο Νίκος Γρυλάκης, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Νίκο. Ναι. Ο κύριος Πυρίτης επανέλαβε αυτό που είχε παρουσιάσει ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου πριν από 2-3 χρόνια. Τότε που είχε παρουσιάσει μια έκθεση του επιμελητηρίου που έλεγε ότι κάνει τριπλάσια τιμή από αυτήν στην οποία παραχωρείται το αεροδρόμιο. Και αυτό ακριβώς είπατε χθες. Αυτό ακριβώς είπα. Και... Από άλλη θέση όμως τώρα, κύριε Από άλλη θέση. αυτό δείχνει ότι δεν αλλάζουμε τα λόγια μας, αυτά που πιστεύουμε και αυτά που γίνονται στη χώρα. Τα ακούστε, κύριε Μιχλιδάκη, εμείς αναλάβαμε τη χώρα όχι από το σημείο μηδέν. Δεν ιδρύθηκε η χώρα με το που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Η χώρα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και είχε και συγκεκριμένη συμφωνία που τέθηκε υπόψη του ελληνικού λαού. Μέσα σε αυτή τη συμφωνία ήταν η ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών οι οποίες είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, από το ΤΑΙΠΕΔ. Μέσα σε αυτές ήταν σαφέστατα ορισμένες ποιες είναι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις και ήταν διακριτή η αναφορά και για το ελληνικό και για τα 14 αεροδρόμια. Και ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα να υπάρχει αυτή η συμφωνία προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Όμως ο κύριος Πυρίτης βγαίνει και λέει ότι την καλυτέρευσε τη συμφωνία. Βεβαίως την καλυτέρευσε. Και δίνει κάποιες στοιχεία. Και βέβαια. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να παρεκκλίνει από τη δέσμευση να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είχε ολοκληρωθεί, είχε μπει και η πρώτη υπογραφή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και βέβαια η συμφωνία, κύριε Υπουργέ, η τελική μπορεί συμφωνία. Να θεωρηθεί, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Η τελική κύριε συμφωνία μπορεί που έγινε. Να θεωρηθεί ως αιχμή ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερο τίμημα και εκεί δεν υπήρχαν αποτελέσματα. Σήμερα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερο τίμημα γιατί αυτό σημαίνει ακύρωση του διαγωνισμού. Και άρα θα ήταν έξω από τη συμφωνία που έγινε. Αυτό που κάναμε και στα 14 αεροδρόμια και στο ελληνικό ήταν να γίνει
μια σκληρή διαπραγμάτευση από την ομάδα της κυβέρνησης που την είχε αναλάβει και κυρίως από την Αλέκο του Φλαμπουρέρη, προκειμένου να διορθωθούν οι όροι του διαγωνισμού και που είχε καταλήξει. Και πιστεύω ότι έγινε μια δουλειά στη δική μας πολιτική αντίληψη και κατεύθυνση, γιατί αυτά που κερδίθηκαν δεν είναι αμεληταία. Δεν είναι αμεληταίο το ότι κερδίσαμε να υπάρχει 1,5 με 2 δισεκατομμύρια υποδομές που θα πληρώσει ο ανάδοχος. Δεν είναι αμεληταίο. Τα πειρά όμως από την αντιπολίτευση σήμερα, έτσι ομαδικά. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, ναι, αλλά με μια υποχρέωση, κύριε Γριλάκη, που έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό και είναι ότι προχωράνε οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί. Λοιπόν, επομένως, για να έρθουμε πάλι στις αλλαγές που έγιναν, δεν είναι αμεληταίο το ότι αυξήθηκε ο χώρος πρασίνου και θα είναι ανοιχτός στους πολίτες. Δεν είναι αμεληταίο ότι θα υπάρχει χώρος και πράσινο σημείο για τα απορρίμματα των γύρω δήμων. Ναι. Δεν είναι αμεληταίο ότι οι κοινωνικές υποδομές ή πολλές κοινωνικές υποδομές παραμένουν. Δεν είναι αμεληταίο το πράσινο στον Άγιο Κοσμά. Δεν είναι αμεληταία η μείωση του συντελεστή δόμησης. Και πόσα άλλα που μπορούμε να τα αναφέρουμε και ποιος είναι ο αντίκτυπός της. Από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, το τίμημα εσείς το θεωρείτε εύλογο? Αυτό έγινε με ένα διαγωνισμό. Αυτό είχε συζητηθεί έγινε το πριν χρόνια. Και το πολύ λέγατε, ωραία. Εσείς και κύριε Μιχαηλιδάκη, θα ήταν καλό να μην ρωτάτε την κυβέρνηση. Διότι να ρωτήσετε και τον εισαγγελέα που έρευνα το θέμα και τους εκτιμητές που έχει βάλει, για να μας πούν και εκείνοι τι εκτίμηση κάνανε. Έχει βγει στον τύπο αυτό, δεν το θυμάστε, δεν το έχετε δει. Κάτι. Δεν ξέρω πόσο αντιφατικό ενδεχομένως ακούγεται. Δηλαδή, αυτό είναι αντιφατικό. Πιστεύετε ότι δικαστικά. Συγγνώμη λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Πιστεύετε ότι δικαστικά μπορεί να καταπέσει αυτή η σύμβαση, αν προχωρήσει αυτή η έρευνα για την ανακολουθία τιμήματος? Όχι, αλλά μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για όσους εκτίμησαν το ελληνικό σε συγκεκριμένα ποσά. Τι εννοείται στο παρελθόν? Στο παρελθόν προφανώς. Γιατί από εδώ και πέρα μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει από εδώ και πέρα. Αυτό έγινε πίσω. Είναι στο υπερταμείο, θα έχουν και μία προστασία όσον αφορά στις αποφάσεις του. Και αυτό είναι και μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ είχαν προστασία. Στα προαπαιτούμενα. Και στο ΤΑΙΠΕΔ είχαν προστασία και αν θυμάμαι καλά είχαν προστασία και για τα κτίρια που παρενέβη ο εισαγγελέας. Άρα είναι άλλο η τυπική διαδικασία και η νόμιμη διαδικασία ενός διαγωνισμού και άλλο πως ένας λειτουργός ή ένας εξωτερικός συνεργάτης. Πώς θα πάει από εδώ και πέρα, ότι ήταν σε κρεμότητα και τώρα εσείς είσαστε σε αυτή τη θέση να το ολοκληρώσετε, θα ρίχνετε σε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί. Στους προηγούμενους, γιατί η Νέα Δημοκρατία σας λέει τώρα παραιτηθείτε, διότι αφού δεν πιστεύετε σε αυτό το σκοπό, πώς θα τον εκτελέσετε? Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Μιχαηλιδάκη, καλό θα είναι να αφήσει την επικοινωνιακή τακτική και να επιστρέψει στην πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία αναβδομάδα αλλάζει τη θεατρική πρόζα που παίζει. Τη μία θέλει να πάμε σε εκλογές, την άλλη μας καταγγέλει για τις offshore και αποχωρεί. Την τρίτη τώρα έχει ανεβάσει νέο έργο. Ζητάει κάθε μέρα την παρέτηση ενός υπουργού. Καλό είναι να επιστρέψει στην πολιτική. Με κάποιες αφορμές βέβαια. Καλό είναι να επιστρέψει στην πολιτική. Η μόνη αφορμή που υπάρχει είναι η κρίση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και ο πολιτικός προσανατολισμός που έχει χαθεί. Να ρωτήσω αυτή κάτι άλλο πιο γενικό, κύριε Υπουργέ. Οι σχέσεις, οι δικές σας με το ΤΑΙΠΕΔ, ποιες είναι? Γιατί μερικές φορές, όχι μόνο από εσάς, και από άλλους υπουργούς έχουμε ακούσει ότι διαφωνούν. Κυρία Μιχαηλιδάκη, το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας οργανισμός που στήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με ένα στόχο. Τα έχουμε πει 100 φορές. Πώς θα ξεπουλήσει. Και πραγματικά αυτό. Κάνει κινήσεις, συγγνώμη, ερήμην της κυβέρνησης. Πολλές φορές λειτουργεί αυτόνομα. Πολλές φορές, κύριε Γριλάκη, ερήμην της κυβέρνησης. Πάρα πολλές φορές. Και γιατί δεν αντικαθίσταται η διοίκησή του? Ξέρετε, σε έναν οργανισμό δεν είναι μόνο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου και των επικεφαλής του οργανισμού. Είναι θέμα ποια είναι τα στελέχη αυτού του οργανισμού, πώς κάνουν τις εκτιμήσεις, ποιοι κάνουν τις εκτιμήσεις, πώς εισηγούνται ένα διαγωνισμό, πώς τον έχουν ξεκινήσει και πώς τον έχουν ολοκληρώσει. Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί που μιλάμε. Κάνετε λάθος, μάλλον. Αλήθεια, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ μάλλον κάνετε λάθος, γιατί ο κύριος Πιτσιόρλας, ως επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, κάθε άλλο παρά δυσαρεστημένος από τη λειτουργία του φορέα εμφανίζεται. Και είναι τοποθετημένος από την κυβέρνηση. Ναι. Έχω δει και έχω ακούσει τον κύριο Πιτσιόρλα να λέει ότι το ΤΑΙΠΕΔ στην παρούσα φάση της τελευταίας διακυβέρνησης έχει πετύχει πολλά, λειτουργεί, εποφελία των δημόσιων οικονομικών και όλα αυτά. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Πιτσιόρλας έχει ένα μεγάλο ταλέντο που χάνεται στη χώρα μας. Πρέπει να είχε αναλάβει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Το λέτε σοβαρά αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας οργανισμός που δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Έγινε για συγκεκριμένο σκοπό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική μας. Και γι' αυτό δόθηκε η μάχη από τον Πρωθυπουργό στη διαπραγμάτευση να φύγει μεγάλο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας και να ιδρυθεί το νέο ταμείο που δεν θα κινείται στην ίδια λογική με αυτή που κινιόταν μέχρι τώρα το ΤΑΙΠΕΔ. Κύριε Σπίρτη, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου. Διότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση στήθηκε αυτό το υπερταμείο για το οποίο έχει γίνει που είναι τεράστια μεγαλύτερη, συζήτηση η μεγαλύτερη για τη δέσμευση επί 99 βεβαίως. Χρόνια βεβαίως. Όλων των ασημικών της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που είχαμε στη διαπραγμάτευση που είχε ο Πρωθυπουργός, που δεν υποχρεώνεται η χώρα πλέον να πουλήσει, αλλά φτιάχνουμε το νέο ταμείο, μεταφέρεται ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας στον άλλο πυλώνα, όχι στο ΤΑΙΠΕΔ, και η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας θα δώσει 50% των κερδών των δημόσιων φορέων που μετακινούνται σε αυτό ή στην αξιοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας στην εξυπηρέτηση του χρέους και 50% σε αναπτυξιακές δράσεις. Και αυτό, αυτό σαν χρόνο ξεπερνάει οποιασδήποτε από τις οφειλές που έχουμε εμείς τώρα για το χρέος, ας πούμε. Είναι ο αντίλογος ότι τα 99 χρόνια... Έτσι λέτε. Πριν λίγα χρόνια ξεπληρώσαμε το δάνειο που είχε πάρει ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Έτσι λέτε. Μέχρι πού πάμε λοιπόν, δηλαδή το στίχημα, το στίχημα είναι πώς η χώρα θα εξυπηρετήσει τις δανειακές ανάγκες χωρίς να μπαίνει σε αυτό το μαύρο κύκλο που μας έχει βάλει η αντίληψη της παλιάς πολιτικής κοινής της χώρας. Τι σημαίνει αξιοποίηση? Αυτό σημαίνει, μια στιγμή, για να τα πιάσουμε ένα να καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο περιορισμένες είναι οι υποχρεώσεις δανειακές που πρέπει να εξυπηρετούμε κάθε χρόνο και όσο πιο απλωμένες είναι, είναι αντίστοιχη η ρύθμιση από αυτή που μπορούμε να έχουμε για κούρεμα του χρέους. Αντίστοιχη. Επομένως, αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που είναι η κορυφαία διαπραγμάτευση για να βγει η χώρα από την κρίση είναι να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις του προγράμματος και να επιτευχθεί η αναδιάθρωση του χρέους. Αυτό μένει να το δούμε όμως τώρα. Κύριε Σπίτσα, αυτό μπήκε στο, στην τελευταία. Και μετά θα το δούμε. Προφανώς, τότε τελειώνει, τότε ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι θα βγει η χώρα από την κρίση. Τι σημαίνει αξιοποίηση, κύριε Σπίρτζη, αξιοποίηση, διότι θέλω να σας ρωτήσω και συγκεκριμένα για να έρθουμε και στα πολύ δικά σας. Αξιοποίηση, εξορθολογισμό. Εδώ και 20 μέρες ταλαιπωρείται όλη η Αθήνα. Εσείς λέτε για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα για να πιάσουμε και το τι σημαίνει αξιοποίηση και τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση και ξεπούλημα ή τι όπως αλλιώς να το πούμε. Εσείς λέτε λοιπόν ότι όσον αφορά στις συγκοινωνίες, αυτά ενώ έχουν περάσει στο υπερταμείο, δεν ότι είναι δεν για θα πουληθούν. Έτσι, βεβαίως, δεν είναι. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεκινήσει όμως απεργίες, ταλαιπωρεί το κόσμος. Ακούστε, είναι απόλυτα λογικό. Καταρχάς είναι δικαίωμα του κάθε φορέα της κάθε συλλογικότητας να αποφασίζει να κινητοποιηθεί, να κάνει απεργία, είναι ελεύθερος, έχουμε δημοκρατία στη χώρα. Δεν θα πάμε σε άλλες λογικές που πήγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να επιστρατεύσουν τους εργαζόμενους στο μετρό γιατί κάνουν απεργία. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν απεργία. Ή στα λεωφορεία ή οπουδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα. Εμείς τι δεν θα ανεχτούμε. Εμείς δεν θα ανεχτούμε να συνεχιστεί η ίδια διαχειριστική λογική στον τομέα των αστικών μεταφορών. Και δεν πρόκειται να πάμε σε ιδιωτικοποίηση για ένα λόγο, κυρία Χιλογεννάκη, γιατί έχουμε παράδειγμα από ιδιωτικές αστικές μεταφορές. Πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε το τη παράδειγμα, κύριε Γρυλάκη, μια στιγμή. Το παράδειγμα που έχουμε στη χώρα μας... Περιμένω να ακούσω για τον ΟΑΣΤ. Βέβαια, είναι ο ΟΑΣΤ. Είναι 7 φορές χειρότερος από τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας που είναι δημόσιες, ενώ είναι ιδιωτικός. Παίρνει 5 φορές μεγαλύτερη επιδότηση από ότι οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Έχει το 1/5 του στόλου, έχει το 1/5 των εργαζομένων και το 1/5 των πολιτών που εξυπηρετεί. Είναι ένα πλήρως αποτυχημένο μοντέλο και αυτή είναι και η πολιτική και η ιδεολογική απάντηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το Ποτάμι και η Νέα Δημοκρατία που στο παρελθόν το επιχείρησε αυτό το έργο, να ιδιωτικοποιήσουμε τις αστικές συγκοινωνίες πρωτεύουσας. Όμως οι εργαζόμενοι λένε, κύριε Σπίρτζη, ότι πάτε τώρα στην απαξίωση το αντίθετο, δηλαδή, κύριε Σπίρτζη, των αστικών συγκοινωνιών. Σε ποια από τις δύο ερωτήσεις να απαντήσω, πείτε μου. Ξεκίνησα να λέω κάτι. Λέω ότι οι εργαζόμενοι, για να το συνεχίσουμε από εκεί,
λένε ότι πάτε στην απαξίωση των αστικών συγκοινωνιών με απότερο σκοπό. Όχι. Και δεν το λένε και πια, Μάριον. Τα μισά λεωφορεία είναι ακινητοποιημένα. Αυτό, μα γι' αυτό, αυτό εννοούμε έτσι, απαξίωση. Η έλεγχη στα εισιτήρια δεν γίνονται. Ευτυχώς που ο κ. Γκριλάκης κάνει το ρεπορτάζ του χώρου αρκετά χρόνια, έχει εμπειρία. Άρα θα μπορέσει να σας βοηθήσει στο τι παραλάβαμε, πόσα κινητοποιημένα λεωφορεία, πότε έτρεξαν οι διαγωνισμοί για τα ανταλλακτικά, που αγόραζαν ανταλλακτικά με πρόχειρους διαγωνισμούς από τα αμαξοστάσια και στις μέρες μας ισχύει αυτό. Το ίδιο ισχύει για το διαγωνισμό για τα ελαστικά των λεωφορείων. Δεν υπήρχε πρόβλεψη, μια στιγμή κύριε Αργυρίδη, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ που είχαν προγραμματίσει προηγούμενες κυβερνήσεις και δεσμεύουν τη χώρα μέχρι σήμερα για την ανανέωση του στόλου. Είχαμε κατασπατάληση του ιδρώτα και του πλούτου του ελληνικού λαού. Σήμερα και χθες βγήκε το πρώτο αποτέλεσμα από την επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης για αυτό που γινόταν στο μετρό. Για το ποιοι υπάλληλοι εξαφάνισαν στοιχεία από την κλοπή εισιτηρίων και χρημάτων που γινόταν εκεί. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτά τα φαινόμενα που πάρα πολλά χρόνια τους συμβαίνουν εκεί. Ο προηγούμενος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΑΣΗ, του Μετρό, είναι γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολιτικές ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για όλο αυτό το σύστημα που είχε στηθεί εκεί? Είναι δυνατόν σαν διαδικασία, εγώ σας ρωτάω, να υπάρχουν επιστροφές εισιτηρίων που δεν καταστρέφονται ως εισιτήρια αλλά ως κιλά χαρτιού για να χάνεται και να μην μπορεί να γίνει έλεγχος? Τέλος πάντων, εσείς λοιπόν, βλέπετε, αυτή η κατάσταση βλέπετε, λοιπόν στις αστικές συγκοινωνίες, με δύο λόγια κύριε Γκριλάκη, τελειώνει στη χώρα. Οι αστικές συγκοινωνίες θα εξορθολογιστούν, θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη, τρέχει το διαγωνισμός και ολοκληρώνεται, διαγωνισμός, υλοποίηση της τηλεματικής που ήταν κολλημένο. Ο πολίτης πλέον για τα λεωφορεία ξέρει πότε θα έρθει το λεωφορείο και πότε θα φτάσει στη δουλειά του. Το πρώτο που γίνεται είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο τέλος του χρόνου περίπου θα έχουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο για να πολεμήσουμε την εισιτηριοδιαφυγή. Και το τρίτο είναι ένας άλλος σχεδιασμός συνολικά για τις αστικές μεταφορές στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, που θα εξυπηρετεί τον πολίτη. Θα παίρνει πολίτες από τις γειτονιές για να τους μεταφέρει στους σταθμούς και στις στάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς, όπου αυτό είναι εφικτό. Γιατί εργαζόμενοι τότε είναι στον δρόμο, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε πριν στον ΟΑΣΤ και θέλω να επιμείνω, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και αστικές συγκοινωνίες. Αν κατάλαβα καλά, και είναι μια είδηση αυτή, ενώ συζητάμε για ιδιωτικοποιήσεις στα μέσα συγκοινωνίας και σε άλλα δημόσια αγαθά, για τον ΟΑΣΤ προαναγγέλλεται κρατικοποίηση? Όχι, δεν προαναγγέλλω κρατικοποίηση. Προαναγγέλλω ότι θα εξορθολογιστεί. Γιατί είπατε ότι είναι ένα μοντέλο ιδιωτικών συγκοινωνιών, ιδιωτικού τύπου μάλλον. Αποτυχημένο. Μα δεν είναι αποτυχημένο. Το μόνο. Ποια είναι η λύση? Δείτε τα αστικά κτέλ. Για τα τον ΟΑΣΤ όμως σας θυμάμαι να λέτε το πάρτι τελειώνει. Αναφερόσασταν προφανώς. Προφανώς. Το πάρτι. Όχι, δεν τελειώνει. Τέλειωσε το πάρτι. Το πάρτι τέλειωσε. Τι θα γίνει όμως για τον ΟΑΣΤ? Γίνονται έλεγχοι για τον ΟΑΣΤ από το αρμόδιο σώμα και μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα πάμε σε διαφορετικές αλλαγές για τον ΟΑΣΤ και όχι μόνο για τον ΟΑΣΤ. Και για άλλα κομμάτια. Τι είδους διαφορετικές αλλαγές? Και άλλα κομμάτια των ιδιωτικών αστικών συγκοινωνιών. Δεν γίνεται παραδείγματος χάρη να επιδοτείς με εκατοντάδες εκατομμύρια έναν οργανισμό, να μην υπάρχει έλεγχος σε αυτόν τον οργανισμό, κανένας, να επιδοτείς ό,τι μισθούς θέλει ο καθένας να δίνει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, να γίνονται προμήθειες σε ό,τι τιμή θέλει κάποιος αυτόν τον οργανισμό, αν υπάρχει κανένας έλεγχος από πουθενά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα πώς θα εξορθολογιστεί η κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν? Με αξιόπιστους, με αξιόπιστους. 100 λεωφορεία διαβάζω εδώ που είναι ο στόλος. Σήμερα κυκλοφορούν 850 με 900 οχήματα. Τι θα γίνει? Τόσα κυκλοφορούσαν και πριν, κύριε Μιχαηλίδη, τώρα το θυμηθήκατε. Τόσα παραλάβαμε. Ναι, τόσο παραλάβαμε. Άρα δεν θα υπάρξει διπλάσιος αριθμός ακινητοποιημένα στα μαξοστάσια. Έτσι. Έτσι. Και έτσι, πληρώνει ο φορολογούμενος. Και μάλιστα βρήκαμε, κύριε Γκριλάκη, και άλλα πράγματα. Αυξήθηκε και το εισιτήριο. Όχι, δεν αυξήθηκε το εισιτήριο, κύριε Μιχαηλιδάκη. Αυξήθηκε και ο χρόνος.
Ναι, αυτό αλλά αυξήθηκε το εισιτήριο. Από το 1,20 πήγαμε στο 1,40. Δεν έγινε για τις ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών αυτή η αύξηση. Το αποτέλεσμα έγινε λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Βεβαίως. Το αποτέλεσμα λοιπόν που μετράει είναι ότι έμεινε η κάρτα σταθερή παρά την αύξηση του ΦΠΑ. Και για τους ανέργους επίσης, ναι. Και, ναι, ωραία, όχι μια στιγμή, ναι. Για την κάρτα θέλω να πω. Δηλαδή για τον εργαζόμενο που κάθε μέρα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μπήκανε εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και μετακινούνται δωρεάν. Ναι. Αν εσείς αυτά τα θεωρείτε αμεληταία, ρωτήστε την δεν κοινωνία. Δεν θεωρώ αμεληταίο, ρωτήστε σας την λέω κοινωνία, όμως ποιο είναι το πλάνο, ναι, και το σχέδιο. Το πλάνο και μιας το σχέδιο, μόλις, εικόνας, μόλις ολοκληρωθεί, ναι, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αυτό που εξετάζουμε δηλαδή, ναι, είναι να υπάρχει επίσης αναλογική χρέωση και όχι οριζόντιο εισιτήριο όπως υπάρχει σήμερα, ανάλογα με τις μετακινήσεις που θα γίνονται και που θα ενταχθεί στη συνολική αναδιάθρωση. Με τα τρένα και το νερό τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Τι εννοείτε? Με τα τρένα και το νερό τι θα γίνει? Γιατί και το νερό δημόσιο αγαθό είναι και ρωτώ τον πολιτικό κυρίως και όχι τόσο τον Υπουργό. Γιατί μπήκε θέμα, με τα τρένα. Μπήκε θέμα, συγγνώμη, για την ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης. Από πού μπήκε? Στην προηγούμενη μορφή του ΤΑΙΠΕΔ, στις προηγούμενες συμφωνίες θυμάμαι ότι υπήρχε μόχληση, ναι, για ΕΑΘ και ΕΙΔΑ. Έγινε μια νέα συμφωνία. Έγινε μια νέα συμφωνία. Και εκεί αναδεικνύεται η επικοινωνιακή σπέκουλα πάρα πολλών στελεχών της αντιπολίτευσης. Όπως και οι αστικές συγκοινωνίες, έτσι και οι εταιρείες ύδρευσης δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως ή μερικώς? Όχι, δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν. Θα έχει την πλειοψηφία. Θα πάει, των ιδιώτης θα πάρει όμως ένα ποσοστό. Έτσι. Και σήμερα έχει, κύριε Λέγη. Αυτές οι εταιρείες στο χρηματιστήριο είναι. Μάλιστα. Τι, λοιπόν, τι τώρα το είδατε? Μια κουβέντα και για τα τρένα τώρα, κύριε Υπουργέ. Για τα τρένα, οι τρένοσε. Οι μνηστήρες που έρχονται, ναι, εδώ κάνουν επισκέψεις. Οι τρένοσε και οι εστί, ναι, είναι στους φορείς που στη συμφωνία είναι για ιδιωτικοποίηση. Το ΤΑΙΠΕΔ τρέχει τους διαγωνισμούς αυτούς. Εσείς έχετε ζητήσει μια έρευνα σχετικά με την τρένοσε? Εγώ έχω ζητήσει, όχι έρευνα σχετικά με την τρένοσε, ναι, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, ναι, για όλους τους φορείς που αποπτεύει το Υπουργείο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που οφείλαμε να το κάνουμε. Ναι. Δεν το πιστεύετε εσείς? Εσείς ξέρετε καλύτερα, κύριε Υπουργέ, εγώ να κάνω τις ερωτήσεις, εσείς να μου δίνετε. Στην παραχώρηση Μάριον σε ιδιώτες είναι και ο προαστιακός, έτσι, να πάει πακέτο, δηλαδή θα είναι ο προαστιακός και... είναι, ναι, πάει και μέσα ο... στην τρένοσε. Πάει και ο προαστιακός. Ναι. Θα ευοδοθεί ο διαγωνισμός, τελικά θα βρεθούν οι ιδιώτες. Αυτό θα ρωτήσετε όσους έχουν φτιάξει τους όρους του διαγωνισμού, όσους έχουν πει ότι ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει με αυτό το μοντέλο. Θα τους ρωτήσετε αν θα ευοδοθεί. Μα τι βρίσκει τον τρέχει τώρα όμως? Υπάρχουν και εδώ, έχετε μια διαφορετική άποψη για το πώς προχωράνε ή πώς προχωράει αυτή η διαδικασία? Γιατί έτσι όπως το τοποθετείτε, μου δίνετε αυτή την εντύπωση. Κυρία Μιχελιδάκη, θα δείξει το αποτέλεσμα των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές φορές από την προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Ναι. Βγήκε μια φορά άγωνος και θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν θυμάμαι καλά, μέσα στο μήνα θα έχουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Εκτός και αν το ΤΑΙΠΕΔ το πάει πίσω και αυτό. Τέλος πάντων, ναι, ανεξάρτητα από το αν ιδιωτικοποιηθούν ή όχι, πότε θα φτάνουμε ταχύτερα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με τα τρένα? Αυτό είναι, γιατί πάει, αυτό και, από, ναι, ναι, πάει από χρόνο σε χρόνο η... Κύριε Γλέκη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να... Ακούγαμε το 16, να μετά πάει στο 17. Εντυπώσεις. Η τρένοσε δεν έχει, έχει την αρμοδιότητα του να κάνει, να ασκεί το μεταφορικό έργο. Δεν είναι προς ιδιωτικοποίηση τα δίκτυα σιδηροδρομική υποδομή. Mm-hmm. Αυτά παραμένουν στο ΝΟΣΕ, όπως και το τροχαίο υλικό, τα βαγόνια, οι μηχανές και όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στο κράτος, στο δημόσιο. Άρα αυτό που ουσιαστικά είναι προς ιδιωτικοποίηση είναι η εταιρεία που κάνει τη συντήρηση και η εταιρεία που κάνει τη λειτουργία. Μάλιστα. Και το λέω για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Λοιπόν, το Υπουργέ, πόσο γρήγορα με την ολοκλήρωση των έργων της σιδηροδρομικής ΠΑΘΕ, που είναι μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, να ολοκληρωθούν και μέσα από τα έργα που τρέχουμε πραγματικά για να βγούμε από την κρίση, να βρούμε χρηματοδότηση, όπως είναι η σιδηροδρομική Εγνατία ή η επεκτάση του προαστιακού προς το Λαύριο και προς τη Ραφίνα, πιστεύουμε ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς και οι σιδηροδρομικές υποδομές θα δώσουν μια άλλη υπεραξία στη χώρα και στην παραγωγική της Ελλάδας. Μέσα στο καλοκαίρι είχατε πει ότι θα δημοπρατήσετε τη γραμμή 4. Θα το κάνετε ή πάει παρακάτω? Όχι, είπαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι θα είμαστε όριμοι για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε
πώς θα ενταχθεί στο πακέτο Juncker, αν θα ενταχθεί στο πακέτο Juncker, αν ενδιαφέρονται να ιδιωτικές τράπεζες και ιδιώτες να χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο. Διαφορετικά να βρούμε έναν άλλο τρόπο για την υλοποίηση της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε εμείς τώρα να συναντήσουμε και πάλι τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκου.